Μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η μακάβρια λίστα με τα θύματα του κορονοϊού στην Κρήτη. Οι αριθμοί μαρτυρούν πως ο φωνικός ιός έχει απλωθεί στο νησί μας, με συνανθρώπους μας, κυρίως υπερήλικες, να χάνονται καθημερινά. Η πρώτη φάση της πανδημίας, ευτυχώς στο νησί μας, δεν τη βιώσαμε τόσο δυνατά όσο αυτή. Αναμενόμενο ήταν, καθότι τους σημερινούς μήνες γνωρίζουμε, με την πτώση θερμοκρασίας, με την αύξηση των ιώσεων, θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που δείχνουν πως ενώ στο νησί από τον περασμένο Μάρτιο έως και σήμερα έχουν χαθεί συνολικά 10 συνάνθρωποί μας, τις τελευταίες ημέρες ο θάνατος είναι στην ημερήσια διάταξη. Από τις 18 Νοεμβρίου και ως χτες, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, 6 συνάνθρωποί μας άφησαν την τελευταία τους πνοή στα νοσοκομεία της Κρήτης. Έχουμε μια αύξηση και των θανάτων και των νοσηλιών. Αναμενόμενο, δεν πιέζει η κατάσταση όπως φαίνεται στην υγειονομική μας περιφέρεια. Το επιδημιολογικό προφίλ παραμένει σε καλά επίπεδα, ωστόσο δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Αυτό λέμε και ως διοίκηση, αυτό αναφέρουν και οι λοιμοξιολόγοι μας, οι άνθρωποι, οι βασικοί μας συνεργάτες, γιατί η εικόνα μπορεί να ανατραπεί με μεγάλη ευκολία και να αντιμετωπίσουμε συνθήκες Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν θέλουμε να συμβεί. Πριν 15-20 μέρες δήλωνα ότι δεν έχουμε κανένα νοσηλευόμενο και στη μονάδα του κορονοϊού και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και τώρα έχουμε 32 στη μονάδα κορονοϊού και 9 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν άρδιν αλλάξει. Την ίδια ώρα το υγειονομικό σύστημα τρέχει να προλάβει τυχόν μεγαλύτερη διασπορά. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου δημιουργήθηκε και νέα μονάδα COVID στο χώρο που μέχρι πρότινος λειτουργούσε η παθολογική κλινική. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχουμε γύρω στα 46 κρεβάτια COVID. Η μονάδα εντατικής θεραπείας έχει 18 κρεβάτια τώρα, τα οποία όλα είναι αφιερωμένα στο COVID, και οι ασθενείς οι οποίοι χρήζουν εντατικής θεραπείας έχουν μεταφερθεί σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου, που υπάρχει υποδομή για εντατική θεραπεία. Παράλληλα, τρέχουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία της νέας μονάδας εντατικής θεραπείας COVID, που θα λειτουργεί στο ισόγειο του νοσοκομείου και είναι αποτέλεσμα της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η σύμβαση την οποία έχω υπογράψει με την κατασκευαστική εταιρεία είναι ότι στις 12 Φεβρουαρίου θα μου έχουν παραδώσει ακόμη 11 κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξει άρδιν η κατάσταση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε μια περίοδο που όλοι χρειαζόμασταν μονάδες συντακτικής θεραπείας. Αξίζει να σημειωθεί πως το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου σήμανε συναγερμός χθες μετά από θετικά κρούσματα κορονοϊού σε 2 έγκυες γυναίκες και μια ειδικευόμενη γιατρό. Εμείς νιώθουμε ότι δεν έχει μείνει κανείς ασθενής χωρίς την αναγκαία, την σπουδαιότερη, τη σημαντικότερη και περίθαλψη που χρειάζεται. Εν τω μεταξύ, την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ανακοίνωσε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε την έγκριση 22 νέων θέσεων επικουρικών γιατρών και 138 νέων εγκρίσεων για νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, για να ενισχύσουμε τις επόμενες μέρες τα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια τα κέντρα υγείας στο νησί μας. Πότε θα τους έχουμε στο πεδίο? Ήδη έχουν αναλάβει κάποιοι γιατροί. Οι συνεργάτες στην υγειονομική περιφέρεια, γνωρίζετε, όλους αυτούς τους μήνες δουλεύουν νύχτα μέρα για να μπορέσουμε να έχουμε γρήγορα τις διαδικασίες και τις επόμενες ημέρες να αναλάβουν οι υγειονομικοί μας στα νοσοκομεία.